Τα σωματεία παραμένουν κλειστά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αθλητές, γονείς, εργαζόμενοι, παράγοντες είναι σε απόγνωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αντί να ασχολείται ο κύριος Αυγενάκης και η κυβέρνηση με τα σοβαρά προβλήματα του αεραστεχνικού αθλητισμού, εδώ και ένα χρόνο ασχολείται με μηχανογραφίες, με φωτογραφικές τροπολογίες, επιδίδεται σε επιθέσεις στα σωματεία, στις ομοσπονδίες, στους αθλητές. Η κλιμάκωση αυτής της προσπάθειας και με την προκλητική στάση δεν μπορεί να κρύψει τις πραγματικές στοχεύσεις της κυβέρνησης, οι οποίες είναι οι εξής. Πρώτον, η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό. Δύο, η οριοθέτηση της αγοράς για επενδυτικά σχέδια. Και τρίτον, η εξασφάλιση των απαραίτητων πρόθυμων στις αθλητικές ομοσπονδίες τελεχών που θα υλοποιήσουν τα παραπάνω στην πράξη. Είναι η διάσταση που δίνει το ΚΚΕ και δεν δίνει καμία άλλη πολιτική δύναμη απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις και του κυρίου Υπουργού, της κυβέρνησης συνολικά με την ανοχή του Πρωθυπουργού. Και για να το πετύχει αυτό δεν διστάζει να εργαλειοποιήσει τους αθλητές, να αξιοποιήσει το Μητρό, τα όρια των ηλικιών και τόσα άλλα για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο. Ως ένα από τα βασικά της όπλα για τη χειραγώγηση των αρχιερεσιών, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί εδώ και μήνες αυτή την πλατφόρμα του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων, αναγκαίο μεν, αλλά την εργαλειοποιεί. Από όταν μπήκε σε εφαρμογή το Μητρώ, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις σε σωματεία, ομοσπονδίες για τις πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτούνταν για την εγγραφή σε αυτό και κυρίως για το γεγονός ότι βάσει της νέας νομοθεσίας δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των ομοσπονδιών αλλά και στην κρατική χρηματοδότηση θα έχουν μόνο όσα σωματεία έχουν εγγραφεί πλήρως στο Μητρώ. Η πορεία διαδικασίας όμως όλο το προηγούμενο διάστημα ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα εγγραφής που είχαν φανεί εξ αρχής, ενώ την κατάσταση χειροτέρευσαν οι συνθήκες που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας. Ως αποτέλεσμα σήμερα εκατοντάδες σωματεία να παραμένουν στον αέρα χωρίς δικαίωμα στην τακτική επιχορήγηση ούτε και ψήφους στις εκλογές. Πληθαίνουν συνεχώς οι καταγγελίες για μεθοδεύσεις από πλευράς τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και προσκύμενο σε αυτή υποψήφιων στις εκλογές των ομοσπονδιών να χειραγωγήσουν σωματεία και αθλητές εν ώψη των εκλογών. Αυτό γίνεται ακόμα και με τη χρησιμοποίηση του κρατικού, του κομματικού μηχανισμού και με πιέσεις από πλευράς κυβέρνησης προς δημάρχους, προς περιφερειάρχες, κομματικά στελέχη, ώστε να εντείνουν τις πιέσεις προς τα σωματεία με κάθε τρόπο σχετικά με τις τάσεις τους στις εκλογές. Μέχρι και ο κύριος Τζόρτζογλου, ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ Ηρακλείου, βγήκε έξω από τα ρούχα του με τις πρακτικές του κυρίου Υπουργού. Άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές. Η κυβέρνηση και εδώ βλέπει τον αθλητισμό ως πεδίο δοκιμής για μια σειρά από αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί και αλλού, όπως για παράδειγμα η προσπάθεια να βάλει εμπόδια στη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση με τις ηλεκτρονικές πληροφορίες στα σωματεία. Και πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της φωτογραφικής κοινής υπουργικής απόφασης των κυρίων Αυγενάκη και Πιερακάκη, 23 Δευτέρου 2021, για τη διαδικασία διεξαγωγής γενικών συνεδρίων με ψηφιακά μέσα και διενέργεια ηλεκτρικών ψηφοφοριών, για την προάσπιση τάχα μου, όπως λέγαν, του αδιάβλητου της ηλεκτρονικής διαδικασίας και της αμεροληψίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, διαφοροποιεί με ερμηνευτική εγκύκλιο 3 μέρες μετά, 26 Τρίτου 2021, λέγοντας ότι δεν απαιτείται η υποψηφιότητα να έχει προηγουμένως εγκριθεί από διοικητικό συμβούλιο ή από άλλο καταστατικό όργανο του οικείου σωματείου, ούτε να έχει προταθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο ως υποψήφιος δυνάμει απόφασης οποιοδήποτε καταστατικού οργάνου και του σωματείου. Προφανώς θέλει να ευνοήσει δικούς του υποψήφιους που δεν προτάθηκαν από τα όργανα σωματείων ή δεν εγκρίθηκαν από αυτά. Το πρόβλημα δεν είναι το γεγονός ότι ένας υπουργός φέρνει μια ερμηνευτική εγκύκλιο έστω και 3 μέρες μετά για ένα θέμα, αλλά το γεγονός ότι αξιοποιεί τη θέση του ως υπουργός παρεμβαίνοντας στις εκλογικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη, παραβιάζοντας κάθε ηθικό, αθλητικό, δημοκρατικό κώδικα διοντολογίας, πρωτοφανείς παρεμβάσεις. Και ενώ τρώει τα χαστούκια το ένα μετά το άλλο, τα χαστούκια σε εισαγωγικά, από τις ήττες στις ομοσπονδίες, στις γυμναστικές, άρσης βαρών, ιστιοπλοείες, σκοπηλασίας, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, τάικ, βοντό, που η συντριβή είναι θεαματική θα έλεγα, και έπονται και άλλες ομοσπονδίες, είναι προφανές. Πέταξε τη σημαδεμένη τράπουλα ο κύριος Υπουργός,
Και παρόλα αυτά, μάλλον χρησιμοποίησε μέσα και διαδικασίες, δηλαδή σημαδεμένες τράπουλες, και παρόλα αυτά έχει πάθει πανολουθρία. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά εκθέτει και σπουδαίους αθλητές σε αυτό το άθλιο παιχνίδι. Κύριε και Σμάρθε, γι' αυτό παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Αντιτόπινγκ κοντρόλ θέλει η πολιτική της κυβέρνησης. Με όσες τροπολογίες και να το πάρετε τον αθλητισμό, δεν πρόκειται να σας βγει το αποτέλεσμα που εσείς θέλετε. Φέρετε τις τροπολογίες σαν να είναι πουκάμεσα και ό,τι ώρα θέλετε τις αλλάζετε. Αλήθεια, αύριο ποια τροπολογία θα φέρετε μπροστά στις εκλογές του ΣΕΓΑΣ? Η εξυγίαση λοιπόν του αθλητισμού γίνεται μόνο με σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα που θησαυρίζουν από αυτό, μόνο με σύγκρουση με την άκρατη εμπορευματοποίησή του. Αυτό λέει το ΚΚΕ. Σε αυτό τον δρόμο καλεί το λαό, τη νεολαία, το ΚΚΕ να πορευθεί. Μόνο σε έναν αθλητισμό που είναι στην υπηρεσία της κοινωνίας και απαιτεί να συνδεθούν οι υψηλές επιδόσεις με δουλειά στη βάση και μάλιστα η δουλειά αυτή να έχει και προτεραιότητα, μόνο εκεί θα μπουν οι βάσεις της ολοκληρωμένης φυσικής αγωγής, της πρακτικής εκμάθησης αλλά και της θεωρητικής των αθλημάτων, αλλά και της ουσίας του αθλητισμού, των ιδανικών και της ιστορίας του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.